στο στούντιο σήμερα μαζί μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου με το δικαίωμα στην πόλη, Αλέξη Καλοκαιρινό. Σας καλωσορίζω. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Με την ευχή να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, το εύχομαι και εγώ σε όλους. Και όχι μόνο με την ευχή να είστε καλά, σαν υγεία, σαν ψυχική διάθεση, με όλα αυτά τα οποία όλο αυτό το διάστημα βλέπετε, αντιμετωπίζετε, λαμβάνετε ως μηνύματα από όλους εμάς, όλα αυτά να μην επιβαρύνουν πολύ περισσότερο αυτό που έχετε κατά νου ότι θέλετε να γίνει στο Ηράκλειο. Αυτά που μαθαίνω και ήξερα ήδη αρκετά, έχω μάθει σε αυτό το διάστημα πάρα πολλά, εμπλουτίζουν τις σκέψεις μας, δεν θα έλεγα ότι επιβαρύνουν, και εμπλουτίζουν και συγκεκριμενοποιούν επίσης, έτσι ώστε εφόσον οι συμπολίτες και οι συμπολίτησες μας επιλέξουν την ερχόμενη Κυριακή, να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την δουλειά από την επόμενη μέρα. Κύριε Καλοκαιρινέ, δικαίωμα στην πόλη. Έχετε την καλοσύνη αυτό να το ερμηνεύσετε στον καθένα από εμάς, σε μένα, ας το κάνω σε προσωπικό επίπεδο. Δημότης αυτού του Δήμου, δικαίωμα στην πόλη, τι σημαίνει ακριβώς αυτό για μένα και το έχετε επιλέξει εσείς? Το δικαίωμα στην πόλη θέλει να φέρει στο προσκήνιο ότι εμείς που κατοικούμε στο Ηράκλειο, που ζούμε στο Ηράκλειο, που δουλεύουμε στο Ηράκλειο, είμαστε φορείς δικαιωμάτων, έχουμε δικαιώματα, και αυτό εξειδικεύει τα γενικά δικαιώματα τα οποία έχουμε και τα οποία είναι κατοχυρωμένα, αλλά το ερώτημα είναι εάν ασκούνται. Στο πεδίο του Δήμου έχουμε δικαίωμα στην καθαρή πόλη, έχουμε δικαίωμα στην κίνηση η οποία πρέπει να είναι ανεμπόδιστη, έχουμε δικαίωμα στην πλήρη προσβασιμότητα, έχουμε δικαίωμα στο νερό, έχουμε δικαίωμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, έχουμε δικαίωμα στην κοινωνική φροντίδα, έχουμε δικαίωμα και σε μια ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να επιμερίζεται έτσι ώστε να φτάνει σε όσο περισσότερους, να φτάνει σε όλους και με έναν δίκαιο τρόπο. Και επίσης έχουμε και δικαίωμα στη συμμετοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δικαίωμα στη συμμετοχή των αποφάσεων, στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων και στην δράση από κοινού. Και αυτό το οποίο λέω και λέμε είναι ότι αυτό το πλέγμα των δικαιωμάτων, που ειδικότερα εδώ είναι τα δικαιώματα του Δημότη, θα πρέπει να εκφράζεται από τους Δημότες ως απαίτηση προς τη Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή αυτό να το παίρνει ως μια υποχρέωση. Το δικαίωμα του Δημότη συνιστά υποχρέωση για τη Δημοτική Αρχή. Να θέσω ένα ερώτημα διαφορετικό. Εμένα με μάθανε από το σπίτι μου ότι μαζί με το δικαίωμα που είναι ιερό, έχω και κάποιες υποχρεώσεις που είναι ιερές. Μου δίνεται μόνο δικαιώματα, γιατί η δική μου υποχρέωση απέναντι στην πόλη ποια είναι? Είναι σαφέστατα από τη στιγμή που διοικείται οι δικές σας οι ευθύνες μεγάλες. Όμως έχω ακούσει κατά κόρον από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους αυτό το οποίο λένε πάρα πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα, κύριε Καλοκαιρινέ, ότι ξέρετε, παραμελούμε και εμείς οι ίδιοι την πόλη μας. Πρέπει μήπως να δούμε λίγο και τις δικές μας τις υποχρεώσεις. Τα δικαιώματά μου είναι πολύ μεγάλα, αλλά οι υποχρεώσεις μου έως και στο ελάχιστο. Πώς ορίζονται? Θα σας έλεγα ότι λέτε παραμελούμε, εγώ θα σας έλεγα ότι συνολικά έχουμε αδικήσει την πόλη. Η πόλη έχει αδικήσει τον εαυτό της, εμείς έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτή είναι μια πόλη που έχει ομορφιές, έχει και ασχήμιες, αλλά έχει έναν μεγάλο πλούτο πολιτιστικό, φυσικό, για να πάρουμε όλο τον Δήμο, έχει μια ανάπτυξη, μια δυναμική τουλάχιστον οικονομική, έχει
πολλά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα είναι σε μια κατάσταση συνολικά και είμαστε όλοι σε μια κατάσταση η οποία υστερεί σε σχέση με αυτό το οποίο μπορούμε και σε σχέση με αυτό που δικαιούμαστε, για να επανέλθω και στο δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι διάφορα πράγματα δεν τα κάνουμε καλά και σίγουρα δεν φταίει ένας ή δεν φταίει μια δημοτική αρχή ή μια σειρά δημοτικών αρχών. Αλλά, ξέρετε, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να κουνάμε το δάχτυλο στον δημότη και στον πολίτη για να του λέμε τι έκανες, γιατί δεν το έκανες. Η δημοτική αρχή πρέπει να ξεκινήσει από τις υποχρεώσεις και ανάμεσα σε αυτές τις υποχρεώσεις είναι να κινητοποιήσει τους δημότες και να τους προτρέψει να τους φέρει σε ένα σημείο στο οποίο αυτά που είναι υποχρεώσεις τους θα γίνονται. Σίγουρα μαζί θα την φτιάξουμε την πόλη, σίγουρα εάν για παράδειγμα εμείς ρυπαίνουμε διαρκώς, η πόλη δεν θα καθαρίσει. Αλλά την αρχή πρέπει να την κάνει η δημοτική αρχή. Η δημοτική αρχή πρέπει να δώσει τις προϋποθέσεις στο δημότη και με αυτόν τον τρόπο ο καθένας, αν το θέλετε, τίθεται και ενώπιον των ευθυνών του. Αλλά η δική μου η εμπειρία είναι ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να συμβαδίσουν. Είναι δεκτικοί οι άνθρωποι. Όταν το περιβάλλον είναι αποθαρρυντικό, τότε βλέπουμε και συμπεριφορές οι οποίες συνολικά κατεβάζουν και το επίπεδο ζωής. Έτσι, η ποιότητα ζωής την οποία έχουμε δεν είναι αυτή που μας αξίζει. Πιστεύω όμως ότι είναι μέσα στο ρόλο της Δημοτικής Αρχής να δίνει τον τόνο. Και από εκεί και πέρα όλοι βεβαίως έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης, η κάθε δημότης έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχετε αυτή την ώρα πάρει εκείνα τα μηνύματα τα οποία θέλετε αναφορικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται μέσα από τα προσωπικά, τα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία έχετε δώσει στους πολίτες και στους επιχειρηματίες? Αυτό αφορά ειδικότερα τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της πόλης. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, αλλά εγώ το θεωρώ ότι παραμένει ενδεικτικό και νομίζω ότι είναι μια καλή πρακτική. Αυτή ήταν μια ιδέα που είχα έτσι κάποια στιγμή και σκάρωσα το πρώτο ερωτηματολόγιο. Είναι κάτι το οποίο το φροντίζω και εγώ προσωπικά. Βεβαίως είμαστε ομάδα, έτσι προφανώς η δουλειά γίνεται από πολλούς και άξιους ανθρώπους. Και πρώτα απ' όλα να σας πω, βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί υπάρχει ανταπόκριση? Διότι τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, δεν είναι προσχηματικά, δεν λέμε ας κάνουμε κάτι για να δείξουμε ότι υπάρχει, και βγαίνουν συμπεράσματα από την επεξεργασία αυτή. Και αυτό τι πλεονεκτήματα, αν θέλετε, δίνει και σε κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει έναν σχεδιασμό ο οποίος να φέρει αποτέλεσμα. Το ένα είναι ότι μας δίνει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα την οποία δεν μπορούμε να την έχουμε εξ αρχής, και αυτό σχετίζεται και με μια προσέγγιση την οποία έχουμε, ότι ο σχεδιασμός δεν γίνεται μόνο από πάνω αλλά πρέπει να συναντηθεί και με την άποψη και την ιδέα που έρχεται από κάτω, από αυτούς που έχουν την εμπειρία και που τελικά τους αφορά και πιο άμεσα. Και το άλλο είναι ακριβώς αυτό, ότι κινητοποιούμε και τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι, ξέρετε, σε συνέχεια αυτής της διαδικασίας που έγινε με το ερωτηματολόγιο, μου ζητήθηκαν και συναντήσεις, διότι οι άνθρωποι ήθελαν να πούνε κι άλλα. Και έγινε μια επιτροπή από τον ένα δρόμο, τον άλλο δρόμο, και λένε να σας δούμε για να σας πούμε λίγο παραπέρα αυτό το πράγμα. Έτσι φαίνεται δηλαδή ότι, και έρχομαι τώρα εδώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας για τις υποχρεώσεις, οι άνθρωποι περιμένουν από τη Δημοτική Αρχή να δείξει το ενδιαφέρον, να δείξει το νιάξιμο και να είναι δεκτικοί και να είναι και η πόρτα ανοιχτή και να πηγαίνουμε εμείς σε αυτούς και μετά μπορεί να έρθουν και εκείνοι σε εμάς και έτσι να ανταλλάσσουμε και να σχεδιάζουμε μαζί. Και εγώ σταματάω σε εκείνη την λέξη που προαναφέρατε περί συνεργασίας, και όταν λέτε ότι εδώ θέλουμε τη συμμετοχή σας, γιατί οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν μια κοινή βάση, να σας ακούμε, να μπορούμε στη συνέχεια να προχωρούμε με ευελιξία. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να υπάρξει ευελιξία? Μέχρι σήμερα έχουμε δει ένα πράγμα, έχουμε δει ένα θεσμό, έχουμε δει τη γραφειοκρατία. Το παράδειγμα νομίζω σας το ανέφερα και πριν από λίγο, για να φτιαχτεί κάτι σε ένα φωτεινό σηματοδότη έπρεπε για 3 περίπου εβδομάδες να τρέχουν άνθρωποι να διορθώσουν κάτι. Αυτή η ευελιξία η οποία μας λείπει, πόσο εύκολο είναι να την έχουμε μέσα σε ένα Ηράκλειο που έχουμε συνηθίσει διαφορετικά?
Κοιτάξτε, η ευελιξία ως ένα σημείο είναι και ζήτημα του θεσμικού πλαισίου. Δηλαδή τι σου επιτρέπει και τι δεν σου επιτρέπει. Αλλά είναι και το ζήτημα του πώς κινείς εσύ μέσα στο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή η οποία δίνει τον τόνο και εξαντλεί όλες τις δυνατότητες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θα είναι πιο ευέλικτη. Και γενικά υπάρχουν διάφορες λύσεις και αυτά όλα τα έχουμε εμείς επάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ειδικό μηχανισμό για την προώθηση των πολεοδομικών μελετών, που για μένα είναι κεφαλαιώδες αυτό. Δηλαδή το Ηράκλειο σε βάθος χρόνου, δεν λέω τώρα για την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα έχουμε σχεδιασμούς για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να προχωράμε. Αλλά σε βάθος χρόνου, και αυτό είναι, πρέπει να μας απασχολήσει όλους, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση για το Ηράκλειο του 2030-2030 αυτά χωρίς τον κατάλληλο πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών δεν θα προχωρήσουν. Μπορούμε να φτιάξουμε έναν ειδικό μηχανισμό? Πιστεύω ότι μπορούμε. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν τρόποι για να προχωρήσει κανείς πράγματα. Και να σας πω κάτι, για πολλά πράγματα και ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει αποφάσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Κυρία Δουλγεράκη, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος χρειάζεται μια αποφασιστικότητα εδώ και νομίζω ότι αυτό θα αποδώσει, δεν μπορώ να σας πω ότι θα είμαστε τόσο ευέλικτοι που την επόμενη στιγμή θα γίνονται όλα, αλλά να σας δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα. Θα κάνουμε μια ειδική μονάδα για την ταχεία αποκατάσταση βλαβών, για λακκούβες, για τέτοια πράγματα. Αυτό μπορεί να τρέχει, θέλω να πω. Έτσι. Θα μου πείτε πώς θα το στελεχώσουμε. Θα το στελεχώσουμε. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πρακτικά θέματα. Μπορούμε να τα λύσουμε. Νομίζω ότι σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό θα τα καταφέρουμε. Είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα πρακτικά θέματα, πόσο γρήγορα μπορούν να αντιμετωπίζονται, έτσι ώστε να μην υπάρχουν όλα αυτά τα οποία βλέπει και καταγράφει ο καθένας από εμάς. Τώρα, ξέρετε, θεσμικά θέματα, ναι, υπάρχουν και θεσμικά θέματα. Υπάρχουν στο παραπέντε αλλαγές οι οποίες έρχονται με ένα νέο νομοσχέδιο και πηγαίνοντας προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ, ας πούμε, με το νέο νομοσχέδιο βλέπω ότι επαναφέρει τον ορισμό των αντιδημάρχων, αλλαγές για τις οποίες η διαβούλευση δεν ήταν επαρκή, λένε πολλοί δήμαρχοι και με υποψήφιοι δήμαρχοι. Ορισμός αντιδημάρχων αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου. Κυρίως το αναφέρουν με την έννοια βεβαιότατα ότι ο χρόνος δεν ήταν αυτός που έπρεπε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Τροποποιείται η διαδικασία ανάδειξης Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου. Για κάθε θέση του Προεδρείου πλέον υποδεικνύεται ένας υποψήφιος από τον επικεφαλής κάθε παράταξης. Σήμερα τα βλέπουμε αυτά. Πέρασε στην ολομέλειά του αυτό το νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή η διαγραφή του επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης από τα μέλη της. Ορίζεται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ως προϋπόθεση για την έγκριση της συζήτησης κατ' επιγόντων ή εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Καθιερώνονται δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2024. Περνά στους Δήμους η αρμοδιότητα της καθαριότητας αποκλειστικά για την αποκομιδή σκουπιδιών και για εκείνους τους δρόμους η κατασκευή και συντήρηση των οποίων ανήκει στις περιφέρειες. Είναι πολύ μπερδεμένο το θέμα αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή πολύ μπερδεμένο. Ακριβώς. Ακριβώς. Για τη μεταφορά της αρμοδιότητας από την περιφέρεια, λέει, στους Δήμους, θα μεταφερθούν και οι αναγκαίοι πόροι όπως και οχήματα των περιφερειών. Τι είναι όλα ετούτα εδώ, δηλαδή έρχεται να πει ότι στο Ηράκλειο που η αρμοδιότητα της περιφέρειας εντός του Δήμου Ηρακλείου ξεκινά ως περιφερειακός δρόμος από την πλατεία Ελευθερίας για να κατέβει δικαιοσύνης, να πάει στην Καλοκαιρινού, να βγει προς τα έξω, δηλαδή. Και ξέρετε και για την Ικάρου επίσης κάτι αντίστοιχο, και έχει γίνει και μια ειδική συμφωνία μεταξύ περιφέρειας και Δήμου για να φροντίζει ο Δήμος αυτό που κανονικά είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Κοιτάξτε, αυτό όσον αφορά αυτήν ειδικά την αρμοδιότητα είναι ένα βήμα εξορθολογισμού. Εγώ ακούω και την μεταφορά των πόρων και των τεχνικών μέσων και περιμένω να τη δω, κυρία Δουλγεράκη, διότι η πρακτική του ελληνικού κράτους, τώρα το ξέρουμε αυτό, είναι να δίνει αρμοδιότητες και οι πόροι να εκκρεμούν. Ναι, και αυτό το έχουμε δει και για ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή για την σχολική στέγη, για τον προσεισμικό έλεγχο των δημοσίων κτηρίων, τα οποία είναι και
θέματα πολύ ζωτικά. Όπως και η καθαριότητα, βέβαια, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτά λοιπόν μένει να τα δούμε. Εγώ καταρχήν λέω ότι το να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες και να μειώσουμε τις συναρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες, το θεωρώ θετικό καταρχήν. Διότι εκεί που μπλεκόμαστε όλοι, τι βλέπουμε να γίνεται, τον μπαλάκι. Όχι, πήγαινε στον άλλον, όχι πήγαινε. Το οποίο εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δηλαδή και εκεί που έχει συναρμοδιότητα, θα λέμε ότι εμείς θεωρούμε, θα κινούμαστε σαν να έχουμε την αρμοδιότητα και την ευθύνη κυρίως. Έτσι, ότι έχουμε την ευθύνη. Αλλά αν το πράγμα είναι ξεκάθαρο, τόσο το καλύτερο. Τώρα βέβαια και για το χρόνο που είπατε που γίνεται αυτό, θα λέγει κανείς ότι δεν είναι αυτός ο χρόνος που όλοι βρίσκονται στην προεκλογική προσπάθεια και που εν πάση περιπτώσει κάπως παρεμβάλλεται το ένα με το άλλο. Αυτά από αυτά, κοίταξτε, εμείς θα κάνουμε μια καλόπιστη ανάγνωση όλων αυτών, αλλά για ό,τι θεσμοθετηθεί και θεσμοθετείται αυτή τη στιγμή, θα απαιτήσουμε την εφαρμογή του με τους κατάλληλους πόρους. Δηλαδή θα βγούμε και θα το πούμε από την πρώτη στιγμή αυτό. Το Ηράκλειο το αστικό, το Ηράκλειο με το παραλιακό μέτωπο, το Ηράκλειο το ορεινό. Ηράκλειο τουλάχιστον πολλών ταχυτήτων σε πάρα πολλές περιπτώσεις για την ανάπτυξή του, με πάρα πολλές ελλείψεις. Εδώ υπάρχει σχέδιο, κύριε Καλοκαιρινά. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε το Ηράκλειο σαν ανοιχτή πόλη. Δηλαδή η ανοιχτή πόλη σημαίνει ότι είναι όλη η πόλη, είναι το Ηράκλειο από το λιμάνι μέχρι την Καρκαδιώτισσα, από τις Ζήτας μέχρι τον Πρασά, από τον Ξεροπόταμο μέχρι τον Καρτερό. Όλο αυτό είναι η ανοιχτή πόλη και αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη αντίληψη για τους δήμους ευρωπαϊκά, θα σας έλεγα. Πολλών ταχυτήτων σίγουρα, και μάλιστα αυτό ισχύει και σε μικρή κλίμακα, μπορώ να σας πω. Ακόμα και στο κέντρο του Ηρακλείου υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Στην ύπαιθρο του Ηρακλείου υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Τι χρειάζεται εδώ? Εδώ χρειάζεται μια πολύ καλή γνώση συγκεκριμένη, η οποία θα είναι εμπλουτισμένη από την επιτόπια εμπειρία. Εμένα ένα από τα πράγματα τα οποία κέρδισα, θεωρώ, όλους αυτούς τους μήνες που οργώνω τον Δήμο Ηρακλείου είναι αυτό. Ότι δηλαδή έχω πλέον για πολλά, και σίγουρα έχω ακόμα να μάθω πολλά και πάντα θα έχουμε να μαθαίνουμε για το τι συμβαίνει εδώ σε σχέση με το τι συμβαίνει παραδίπλα. Πολύ συχνά, ξέρετε, γινόμαστε σχηματικοί. Δηλαδή λέμε η Ήπεθρος πώς θα αναπτυχθεί με αυτά. Γενικές γραμμές θέλουμε. Αλλά δεν είναι το ίδιο, για παράδειγμα, ο προφήτης Ηλίας με τις Βούτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άλλες δυναμικές αναπτύσσονται. Σωστά. Και αυτά πρέπει κανείς να τα βλέπει και να προσαρμόζει τα σχέδιά του στον τόπο, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά. Γενικό σχεδιασμό θέλουμε. Master plan που λέμε θέλουμε, προφανώς θέλουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ωστόσο ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί με μια εξίσου μεγάλη δυναμική μια περιοχή με την άλλη, είτε οι Βούτες είτε παραλιακά κάποιες περιοχές στο Ηράκλειο ή κοντά στο Ηράκλειο με τον ορεινό όγκο. Διότι κάνοντας, αφού έχετε πάει αυτό το tour στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου, ξέρετε ποια είναι τα προβλήματα πραγματικά, από λακκούβα σε λακκούβα, από δρόμο σε δρόμο, από βράχο σε βράχο που έχει πέσει, όλα αυτά τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν ωστόσο να αναπτυχθούν, διότι έχουμε και δύο βασικά πράγματα. Έχουμε τον πρωτογενή τομέα, έχουμε τον τριτογενή τομέα, έχουμε τον αγροτικό τομέα, έχουμε τον τουρισμό. Οπότε όλα αυτά για τα οποία θέλουν οι άνθρωποι να τα εκμεταλλευτούν, να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ασφαλώς. Και θα έλεγα, για το Ηράκλειο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ημιορεινές περιοχές, έτσι, και οικισμούς. Για παράδειγμα, η Καρκαδιώτισσα, έτσι, οι Ασίτες, πάνω Ασίτες περισσότερο, έτσι, έχουν κάποια χαρακτηριστικά, και άλλοι οικισμοί επίσης έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτά διαφοροποιούνται και
οικονομικά. Δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα, ακόμα και του πρωτογενή τομέα, δεν είναι ίδια, ακόμα και μέσα στην κοινότητα του Κυπαρισίου. Έτσι, στο πιο παιδινό είναι πιο γεωργική, ανεβαίνεις πιο ψηλά, έχεις περισσότερο κτηνοτροφικά. Αυτό έτσι, είναι η πραγματικότητά μας. Και γενικά θα έλεγα για τον αγροτικός τομέας είναι πολύ μεγάλος στο Ηράκλειο. Εγώ έχω αρχίσει και το λέω αυτό, ότι πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι από μία άποψη το Ηράκλειο είναι και ένας μεγάλος αγροτικός τύπος. Δηλαδή, ναι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Εσείς είπατε και για τον τριτογενή τομέα με έμφαση στον τουρισμό. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και εμείς το βάζουμε στη συζήτηση είναι γενικά μια πιο διαφοροποιημένη οικονομία. Δηλαδή, η οποία θα βασιστεί περισσότερο και στις νέες τεχνολογίες, η οποία θα παράγει και βιοτεχνικά και από την πλευρά της διαφοροποίησης του εμπορίου μας. Διότι το Ηράκλειο στα επόμενα χρόνια θα έχει τις ευκαιρίες να αναπτυχθεί με έναν αρκετά πολύπλευρο τρόπο. Και αυτό θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να γίνει έτσι ώστε η κοινωνία να ωφεληθεί συνολικά. Και αυτά απαιτούν σήμερα σχεδιασμούς και από σήμερα ενέργειες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα μέλλον έτσι και για, όχι μόνο για μας, και για τα παιδιά μας, εγώ θα λέγα περισσότερο, το οποίο να είναι καλύτερο. Ανάπτυξη, και μιλήσατε μάλιστα για ταχύτατη ανάπτυξη σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Πώς αυτό μεταφράζεται? Προς το παρόν ο χρόνος είναι σύντομος με τα λόγια. Στην πράξη θα το δούμε λίγο παρακάτω, έτσι. Και πόσο εύκολο είναι αυτό, ταχύτατη ανάπτυξη? Κοιτάξτε, η ανάπτυξη είναι μια τάση η οποία την βλέπουμε να εξελίσσεται. Δηλαδή, ανάπτυξη, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει. Τώρα, το ταχύτατη είναι κάτι το οποίο είναι σχετικό. Μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο. Αλλά εδώ το ζήτημά μας είναι τι κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος κατά βάση προσφέρει, πρέπει να παρέχει υποδομές, υπηρεσίες και να συντελεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται από την επιχειρηματικότητα, έρχεται από τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει και να ενθαρρύνονται και να έχουν κίνητρα να ασκήσουν την δραστηριότητά τους μέσα στο Δήμο. Έτσι, δεν είναι ο Δήμος ο οποίος θα κάνει την ανάπτυξη. Ο Δήμος θα συντελέσει στην ανάπτυξη. Και εδώ έχουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία αφορούν ακριβώς τις βασικές υποδομές, τις υπηρεσίες και τα οποία μας πηγαίνουν και σε πολύ γενικότερα ζητήματα. Γιατί σε μια πόλη που είναι πολεοδομικά άναρχη, όλα αυτά είναι πολύ κάτω από αυτό το οποίο είναι το απαιτούμενο. Συνεπώς εδώ έχουμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία είναι αρκετά σύνθετα και θα πρέπει να έχουμε και διάφορες ενδιάμεσες λύσεις τις οποίες θα εφαρμόσουμε για να δούμε πιο γρήγορα αποτελέσματα και ταυτόχρονα να δουλεύουμε σε ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο το οποίο θα μας βάλει σε μια καλύτερη βάση. Καλά, η επιχειρηματικότητα ούτως ή άλλως που χρειάζεται τη στήριξη για να πάει λίγο πιο μπροστά, η επιχειρηματικότητα η οποία μπορεί να βοηθήσει σε μέγιστο βαθμό, δεν κάνει να ξεχνάμε πώς αποτυπώνεται στα μεγέθη της ανεργίας στη συνέχεια όλο αυτό το puzzle. Αυτό το οποίο εσείς πολυσύνθετο μπορεί να το λέτε ή εγώ πολυσύνθετο να το βλέπω ως πολίτης, αλλά με την πρακτική και με την πολιτική, με τα κατάλληλα εργαλεία και το διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια, έτσι, για τον Δήμο, και χρειάζεται και στοχοθεσία και στοχοπροσύλωση μετά. Δηλαδή πρέπει να υπηρετήσουμε στόχους. Αυτό σημαίνει η ειδική ομάδα, ας πούμε, κρούσης πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Ότι εμείς ανάμεσα σε άλλα πράγματα θα κάνουμε αυτό που λέμε το Κέντρο Αστικού Μετασχηματισμού του Ηρακλείου, το ΚΑΜΗ, το οποίο είναι μια μετεξέλιξη και ενδυνάμωση του Δημοσκοπίου, το οποίο ιδρύθηκε, καλό εργαλείο και ατόνισο, ωστόσο δεν λειτουργεί. Έτσι, εμείς αυτό θα το βάλουμε σε μια διαφορετική βάση. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένας κόμβος διαβούλευσης και συναπόφασης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που βάζει μέσα επιμελητήρια, συλλόγους, φορείς μαζί με τον Δήμο, διότι υπάρχει ένας πλούτος και
ιδεών και σχεδίων συγκεκριμένων, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, έχουμε τους τοπικούς μας πόρους, που κατά βάση είναι ανθρώπινοι πόροι. Τα επιμελητήρια έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούν. Και αυτά θα πρέπει να τα ακούμε με τον κατάλληλο τρόπο και να τα συναρμόζουμε σε ένα συνολικό σχέδιο. Να σας πω, δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το οποίο αφορά στο Open Mall και τις προοπτικές που έχει το Open Mall, αλλά και αυτό επίσης το οποίο αφορά σε μια παραγωγική δραστηριότητα η οποία ασκείται βιοτεχνικά ή βιομηχανικά, που έχουμε δύο περιοχές. Έχουμε αυτό το βιοτεχνικό πάρκο Φοινικιάς, το οποίο δεν είναι θεσμοθετημένο και από το οποίο λείπουν απίστευτα υποδομές και είναι σε μια κατάσταση όπου κρατιέται από τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και τελικά απώλειες. Μία μικρή παρένθεση. Ναι. Και με όρους πολιτικής προστασίας. Δείτε το. Το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι μείζον, κυρία Δουλγεράκη. Και ισχύει και για τη Φοινικιά, ισχύει και για ολόκληρη την πόλη, ισχύει και για περιοχές, ιδιαίτερα περιοχές που είναι δομημένες και εκτός σχεδίου, ισχύει για τα ρέματα και την αντιπλημμυρική προστασία, όπου είμαστε, θα το έλεγα χωρίς υπερβολή, είμαστε ανοχήρωτοι και ξέρουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα ρέματα τα οποία διατρέχουν. Να βλέπουμε και το γιόφυρο φάνη. Σωστά. Αλλά και να πάμε και πιο αναλογικά, έτσι, αν πάμε προς την περιοχή του Καρτερού και περάσουμε διάμεσα και από την Αλικαρνασσό, ξέρουμε ότι έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία μάλιστα πρόσφατα έχουν επηρεάσει ακόμα και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, τα οποία είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά πήγαμε από την επιχειρηματικότητα στην πολιτική προστασία. Ακριβώς. Κοιτάξτε, για την επιχειρηματικότητα τα πράγματα. Για τις συγκεκριμένες περιοχές που αναφέρατε, πολλές φορές έχω ακούσει ότι από τη στιγμή που βρίσκονται μέσα στο σπίτι του Δήμου, ότι ο Δήμος πρέπει να έχει θέση, άποψη, προτάσεις, ακόμα και έναντι των φορέων του φορέα διαχείρισης, για να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι όντως, εφόσον εκλεγείτε, στις προθέσεις σας αυτές, κύριε Καλοκαιρινέ? Ασφαλώς, και αυτό το έχουμε πει, και μάλιστα έχουμε πει και έχουμε και την Γενική Αρχή που λέει θα φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Αν και εμείς θεωρούμε ότι εκεί που φυτρώνουμε είναι εκεί πέρα που είναι ο φυσικός μας χώρος. Στο φυσικό μας χώρο φυτρώνουμε. Έτσι, τώρα και το ζήτημα δεν είναι να μας πείρουν ή να μας πείρουν. Όλη η πόλη είναι ο φυσικός χώρος του Δήμου. Ο Δήμος έχει ευθύνη, θεωρώ, εκ των πραγμάτων και πέρα από το τι μπορεί να λέει το γράμμα μιας διάταξης, μιας ρύθμισης. Και αυτό αφορά και την αντιπλημμυρική προστασία, αφορά και ιδιαίτερες περιοχές, αφορά, επειδή ξεκινήσαμε και αυτή την συζήτηση, και τη βιομηχανική περιοχή, για παράδειγμα, η οποία έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή με έναν νόμο του Δεκεμβρίου του 2022 σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, το οποίο γνωρίζω ότι έχει θορυβήσει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο Δήμος δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται πάρα πολύ ενεργητικά. Το κρατάω αυτό και το κρατάνε και οι επιχειρηματίες που σας ακούνε. Και θέλω να πω, έχει γίνει ήδη, έτσι, και εγώ έχω αναλάβει την πρωτοβουλία να μιλήσω με με αρμοδίους της κυβέρνησης και να θέσω αυτά τα ζητήματα, να πληροφορηθώ, έτσι, και αυτό το λέω όχι με την έννοια ότι θα λύσω το πρόβλημα με ένα τηλεφώνημα, διότι τα προβλήματα λύνονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι ο κατάλληλος τρόπος κάθε φορά, αλλά στο πλαίσιο της προετοιμασίας την οποία κάνουμε πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση και επίσης πρέπει να δίνουμε και σήμα για τις προθέσεις μας. Κύριε Καλοκαιρινέ, ξέρετε, έχουμε πει τόσα πράγματα, σας έχω ακούσει προσεκτικά για όλα αυτά τα οποία έχετε αναφέρει. Σταματάω στο διεκδικητικό πλαίσιο. Είναι πολλά αυτά τα οποία, εφόσον εκλεγείτε, εσείς θέλετε να προχωρήσετε και να προχωρήσετε ταχύτατα. Υπάρχουν τα προγράμματα από τη μία που μπορούν να εκμεταλλευθούν, υπάρχουν οι πόροι του κεντρικού κράτους. Πόροι κεντρικού κράτους είναι, νομίζω, ένα απονεμένο κεφάλαιο. Σίγουρα είναι.
είναι ένα πονεμένο κεφάλαιο. Και εκεί υστερούμε. Και εκεί το κράτος δεν έχει δείξει εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση. Δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέραν από οποιαδήποτε αιτιολόγηση είναι ζήτημα κατανομής των αρμοδιοτήτων. Εάν θέλουμε να έχουμε αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχουμε πόρους. Και η βάση είναι εθνική πόρη. Από εκεί και πέρα η ευρωπαϊκή πόρη. Μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να τους διεκδικήσουμε και να τους αξιοποιήσουμε κατάλληλα και να γίνουμε και αξιόπιστοι. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα, κυρία Τουλγεράκη, είναι πάντα η απόδοση. Είναι η απόδοση του έργου. Αποδίδει στον τόπο και γι' αυτό και εγώ έχω διαγράψει από το λεξιλόγιο μου τη λέξη απορρόφηση. Διότι με παραπέμπει σε κάτι το οποίο το παίρνουμε και στη συνέχεια που περνάμε στη διαδικασία της χώνευσης. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας δεν είναι να δείχνουμε νούμερα και να φαίνεται ότι είμαστε καλοί στα χαρτιά. Το ζήτημα είναι να είμαστε καλοί στην πραγματικότητα και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτό το ταμείο που θα βρείτε στο Δήμο Ηρακλείου? Κοιτάξτε, το ταμείο το οποίο θα βρούμε στο Δήμο Ηρακλείου θα το διαχειριστούμε. Και εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου δεν είναι καλή. Ωστόσο αυτό δεν μας αποτρέπει και ξέρετε πολλές φορές λέμε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον Δήμο από το μέγεθος του αποθεματικού, δηλαδή αν έχει ένα τεράστιο αποθεματικό ή αν έχει ένα μικρότερο. Αν έχει ένα τεράστιο αποθεματικό θα σας έλεγα ότι είναι και πρόβλημα, διότι σημαίνει ότι συσσωρεύει χρήματα τα οποία θα πρέπει να κατευθύνονται σε έργο. Αυτά είναι δυναμικά πράγματα, έτσι. Παίρνεις χρήματα, κάνεις έργο, παίρνεις χρήματα, κάνεις έργο, κάνεις έργο και έρχονται τα χρήματα την ίδια στιγμή. Και εκεί εμείς έχουμε μία χαρτογράφηση για το από πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Θα διεκδικήσουμε χρήματα, θα διεκδικήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, θα κάνουμε μία εσωτερική μόχλευση, όπως λέμε, για την λειτουργικότερη διάθεση των χρημάτων και από εκεί και πέρα θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε, και αυτό το λέω πάρα πολύ καθαρά, είναι ότι δεν θα μετακυλήσουμε τα βάρη στο Δημότη. Δεν θα πούμε στο Δημότη, έλα να πληρώσεις έναν λογαριασμό, ο οποίος δημιουργήθηκε από αστοχίες ενδεχομένως σε μια προηγούμενη διαχείριση. Με φτάσατε λίγο πολύ στην πηγή για το τι σημαίνει όλο αυτό το πλέγμα, το αναπτυξιακό το οποίο σχεδιάζεται για το Ηράκλειο, στις δικές μου υποχρεώσεις και πώς αυτό αποτυπώνεται σε χρήμα. Αλλά μου δώσατε απάντηση. Δεν θα πούμε στον Ηρακλειώτη ότι έλα να πληρώσεις τα πανοπρούκια. Προφανώς. Αυτό δεν είναι λύση και είναι και απόλυτη αδικία αν γινόταν. Σίγουρα δεν θα το κάνουμε εμείς. Να μου λύσετε μια προσωπική έτσι απορία, μπορώ? Ασφαλώς. Πώς και εμπλακήκατε και μπήκατε με τόση μεγάλη φόρα διεκδικητικότητα μέσα στο στίβο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκός, γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε την πορεία σας, με, αν θέλετε, μια άλλη πορεία και ένα βαρύ όνομα στην πόλη του Ηρακλείου, πώς έγινε όλο αυτό? Κοιτάξτε, κυρίως θα έλεγα η διαδρομή μου, όχι η επαγγελματική που είναι η μόνη μου επαγγελματική ενασχόληση το πανεπιστήμιο, αλλά το οποίο με φέρνει σε επαφή με πολύ κόσμο και νέους, και από τους νέους αντλείς και ελπίδα αντλείς πάρα πολλά πράγματα. Το ενδιαφέρον αυτό για την νεότητα θα το φέρουμε στον Δήμο. Αλλά τα υπόλοιπα που έχω κάνει εθελοντικά, που σχετίζονται με κοινωνικό έργο, που σχετίζονται με πολιτιστικό έργο, αλλά με κοινωνική απόδοση και αυτό. Θα έλεγα ότι είναι μια διαδρομή που είναι κάπως φυσιολογική, αν κανείς έχει διαρκώς την ανησυχία για την πόλη και τον αναστατώνει η πόλη και ταυτόχρονα αισθάνεται ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν πολύ καλύτερα. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Ζούμε εδώ. Είναι η όλη μας η ζωή και η δική μου η ζωή για πάρα πολλές δεκαετίες και θα έλεγα ότι υπήρξε σε μένα, εκδηλώθηκε αν θέλετε, ένα εσωτερικό κίνητρο το οποίο θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή με κινεί και αισθάνομαι ότι έκανα καλά που πήρα αυτή την απόφαση, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί βέβαια, έτσι δεν είναι? Θα φέρουμε τη νεότητα στο Δήμο και απευθύνεστε σε νέους ψηφοφόρους.
τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει να ξεκινήσουμε από μια διαπίστωση ότι το Ηράκλειο έχει ένα τεράστιο νεανικό δυναμικό, μα τεράστιο, σε όλες τις ηλικίες. Που έχει γυρίσει την πλάτη σε πολιτικούς και πολιτική. Κοιτάξτε, εν μέρη την έχει γυρίσει. Εγώ όμως βλέπω, επειδή ακριβώς συναναστρέφομαι πάρα πολύ με τους νέους, βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον ή το ενδιαφέρον έρχεται πολύ γρήγορα στην επιφάνεια. Απλώς και οι νέοι έχουν τους δικούς τους όρους. Που σκέφτονται, δεν σκέφτονται σαν τους μεγαλύτερους και δεν πρέπει εμείς να τους κάνουμε να σκέφτονται σαν εμάς. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να τους αφήσουμε να ξεδιπλώσουν τη δική τους προσωπικότητα, τη δραστηριότητά τους, να πραγματώσουν αυτό το οποίο έχουν μέσα τους και στο οποίο, κυρία Δουλειράκη, ξέρετε, εμείς δεν φτάνουμε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε λίγο και συνέστηση του πού φτάνουμε εμείς και πού θα φτάσουν αυτοί και να δείξουμε και μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και να ανοίξουμε το πεδίο. Και τι σχεδιάζουμε για αυτός. Βεβαίως. Δηλαδή η ιδέα ότι σχεδιάζω για σένα, αυτό είναι και εδώ θα περπατήσεις, αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι είναι λάθος και αυτό είναι που αποθαρρύνει και τους νέους. Αν σκεφτούμε εμείς για αυτούς και κάνουμε εμείς για αυτούς και μετά τους βάλουμε απλώς να περπατήσουν σε αυτό το δρόμο, δεν θα το δούμε αυτό. Έχουμε κάνει μια κουβέντα και έχουμε μιλήσει για την ομάδα κρούσης που τη λέω εγώ καμή που λέτε εσείς ότι έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Να υποθέσω εγώ με βάση την κοινή λογική ότι θα υπάρχει ειδικός τομέας για τους νέους, για τα προβλήματα της νεολαίας, ειδικός ενδεχόμενα τομέας, δεν ξέρω αν θα λέγεται αντιδημαρχίες ή οτιδήποτε, ή ειδικές ομάδες κρούσης που εμένα μου αρέσει αυτός ο όρος και το να χρησιμοποιώ. Επίσης για την καθημερινότητα, κυρία Καλοκαιρινά. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το είπα ήδη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των φθορών στην άσφαλτο, έτσι, θα υπάρχει αυτό. Και αυτό θα πρέπει να είναι διαρκώς σε κίνηση μέσα στην πόλη. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, όταν λέμε ομάδα κρούσης, εννοούμε την άμεση ετοιμότητα για την επέμβαση εκεί όπου χρειάζεται. Τώρα, για αυτό που είπατε, έτσι, για την νεότητα, αυτό είναι ένα πλέγμα δράσεων. Είναι ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι υπέρ του να βάλουμε μία ταμπέλα και να πούμε ότι αυτή είναι η αντιδημαρχία νεότητας, η οποία τα κάνει όλα. Προφανώς θα υπάρχουν αρμοδιότητες. Αλλά θέλω να υπάρχει και μία μεγάλη διάχυση. Και αν θέλουμε να υπάρχει και αυτενέργεια από τους νέους, αυτό θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Και γενικά και το ζήτημα και της μιας συνολικότερης αποκέντρωσης στο Δήμο είναι στο τραπέζι και είναι μέσα στις δικές μας προτεραιότητες. Φτάνοντας στο τέλος αυτής της συζήτησης, να μας δώσετε δύο παραπάνω πληροφορίες για την εκδήλωση της Παρασκευής, γιατί προεκλογικός χρόνος... Τέλος, ναι, ναι. Εκεί κορυφώνεται η δραστηριότητά μας η προεκλογική. Θα βρεθούμε λοιπόν στην Αστόρια την Παρασκευή, που είναι μεθαύριο, στις 8 το βράδυ. Και εκεί είμαστε πια πολύ κοντά στο κλείσιμο της προεκλογικής περίοδου και η προσπάθειά μας είναι αυτό να γίνει με έναν τρόπο που είναι αντάξιος και όλης μας της δραστηριότητας μέχρι τώρα, με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ξεδιπλώσει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, που ακούσαμε τις δικές σας τις σκέψεις, αυτό που σχεδιάζετε για το Δήμο Ηρακλείου, αυτό το οποίο θέλετε πολύ περισσότερο για το Δήμο Ηρακλείου, ζητώντας και τη δική μας την συμμετοχή σε αυτό τον σχεδιασμό. Καλή συνέχεια εύχομαι, καλή δύναμη κύριε Καλοκαιρινέ. Σας ευχαριστώ, καλημέρα και στους ακροατές μας και πάλι.